Κάμερες θα φέρουν στο εξής αστυνομική της ομάδας δράση και όπκε. Πάμε στον Παναγιώτη Μπούσιο, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς θα συμβεί. Καλησπέρα, Μαρά. Όσα συνέβησαν στη Νέα Σμύρνη και τα ακούσαμε στο βίντεο του Κωνσταντίνου Γιώργησα, ήταν αυτά που πυροδότησαν ουσιαστικά τις εξελίξεις για να τοποθετηθούν ακόμα πιο γρήγορα κάμερες σε αστυνομικούς της ομάδας δράση και της ΟΠΚΕ. Ήταν όμως μια ηλυμένη απόφαση. 20 αστυνομικοί, Μαρά, θα έχουν πάνω στη στολή τους μια φορητή κάμερα και πρέπει να σου πω ότι θα είναι η επικεφαλής. Στόχος είναι το επόμενο χρονικό διάστημα να έχουν κάμερες όλα τα μέλη της ομάδας δράση και της ομάδας ΟΠΚΕ. Θα μεταδίδουν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της άμεσης δράσης και στο κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας. Όχι όμως συνεχώς, αυτό θα το αποφασίζει η εισαγγελέας. Και εξηγώ, πότε, πού, για πόσο χρόνο και για ποιο λόγο θα περιγράφεται σε απόφαση που θα υπάρχει από τον εισαγγελέα και μάλιστα θα υπάρχει αναρτημένη και στον ιστότοπο της ελληνικής αστυνομίας. Πρέπει να σου πω ότι είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, αλλά επαναλαμβάνω ότι τα όσα συνέβησαν στη Νέα Σμύρνη ουσιαστικά όθησαν τις εξελίξεις να γίνεται κάτι ακόμα πιο γρήγορα. Μάρα. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη.